Δεν πειράζει. Ναι, τι ήθελα να πω. Ποιοι πιστεύω. Ναι. Θα ήθελα ένα δώρο, εννοείται. Όχι για τα λεφτά, επειδή αξίζει να είναι ο καλύτερος παίκτης και για μένα είναι ο καλύτερος στο σπίτι το. Αλλά επειδή αυτή την εβδομάδα, επειδή είδα κάποια επεισόδια, έδειχνε πιο πολύ στέλα πάνω. Και ο τηλεθεατής κρίνει με αυτό που βλέπει. Για πες το πάλι. Κατάλαβα. Έδειχνε νομίζω στέλα πάνω πιο πολύ, γιατί είναι ένα φρέσκο ζευγάρι και έδειχνε πιο πολύ στέλα πάνω. Αυτό. Αν το άξιζε να το δείχνει, γιατί εκθυλώνονταν τα παιδιά. Αυτό. Οπότε ο τηλεθεατής θα ψηφίσει αυτό που βλέπει πιο πολύ στην τηλεόραση. Οπότε πιστεύω θα είναι τα παιδιά. Όχι ότι τα παιδιά αυτά. Δηλαδή δεν θα είναι ο δώρος. Πιστεύεις ότι θα είναι ο Πάνος και η Στέλλα, δεν κατάλαβα. Θα ήθελα να είναι ο δώρος. Θα ήθελες να είναι ο δώρος. Και ποιο κορίτσι θα ήθελες. Θα ήθελα να είναι και η Άννα. Αλλά άρα εσύ αν ψήφισες, θα ψήφιζες το δώρο και την Άννα. Ναι, αλλά με το κριτήριο των τηλεθεατών, με αυτό που βλέπουν πιο πολύ στην τηλεόραση, δηλαδή, και στην οθόνη, και μια πλήση είναι τα παιδιά. Στον τηλεθεατή, δείχνοντάς του περισσότερο κάποιον, τον αγαπάει περισσότερο, η δική σας, όταν σας αγαπούσε εσάς. Δεν μας έδειξαν, ας πούμε, εγώ σε αυτά τα επεισόδια δεν μας είδα πάρα πολύ, οπότε... Δηλαδή, όταν σας έδειχνε, σας αγαπούσε. Όταν βλέπεις κάτι στην τηλεόραση πάρα πολύ και το βλέπεις γενικά, όταν χάνεται λίγο, το χάνεις και εσύ. Μπορεί και όταν το κάνεις φόκους πιο πολύ σε αυτό που βλέπεις στην τηλεόραση. Να πάψει να τα αγαπάει εξαιτίας αυτού. Mm-hmm. Θέλω να πω ναι, δεν είναι κριτήριο. Πες δω. Σίγουρα, απλά ήταν μια γνώμη μου και την έκανα. Ναι, βέβαια. Και επειδή τα παιδιά φαινόντουσαν πιο πολύ ότι είναι κάτι φρέσκο, οι τηλεθεατές το βλέπαν αυτό, οπότε νομίζω ψηφίζανε πιο πολύ αυτό το ζευγάρι. Αυτό. Don. Δεν είναι κακό το ότι τους έδειχνε πιο πολύ, εκδηλώνονταν. Ναι, αυτό απλά να προσθέσω πάνω σε αυτό. Εκδηλώνονταν και ήταν λογικό να δείχνει πιο πολύ. Εγώ, ας πούμε, με την Αθηνά είχαμε κάποιες παρεξηγήσεις που τι θα έδειχνε, τον ένα στον καναπέ και τον άλλο στην κουζίνα. Άρα, ό,τι εκφράζει. Τα βέβαια, γιατί... Ναι, απλά λέω είναι διαφορετικό. Και αυτά μέσα στο παιχνίδι της αγάπης. Από τη στιγμή που εκφράζονται πιο πολύ, είναι λογικό να προβάλλονται πιο πολύ. Είναι. Επόμενο. Παναγιώτη μου, τι πιστεύεις, ποιος θα είναι από τους τρεις σας αυτός που το κοινό έχει διαλέξει για πιο αγαπημένο του. Φαντάζομαι το κοινό θα...